«Καθεστώς ταπείνωσης και εγκλωβισμού των συνανθρώπων μας», χαρακτήρισε η βουλευτής Πασόκ Ηρακλείου Ελένη Βατσινά την κατάσταση ομηρίας στην οποία βρίσκονται εδώ και 2,5 χρόνια οι σεισμόπληκτοι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Μάλιστα, η κυρία Βατσινά έθεσε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα στην Ολομέλεια της Βουλής. Έχω πολλές φορές αναδείξει τα ζητήματα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Δήμο Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά το καταστροφικό σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021. Και θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε σε αυτό εδώ το προσψήφιση νομοσχέδιο με ποιον ακριβώς τρόπο διευκολύνεται η ζωή αυτών των ανθρώπων που για τρίτο συνεχόμενο χειμώνα 700 άτομα έμειναν σε κοντέινερ χωρίς χρονοδιάγραμμα επιστροφής στα σπίτια τους. Με αφορμή το προσψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της για το σχεδιασμό και τη σύσταση Γενικής Διευθύνσεως και 3 διευθύνσεων με την ίδια να αναρωτιέται πώς θα βοηθηθούν οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου από αυτό. Την ίδια στιγμή, ρίχνοντας βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα των σεισμόπληκτων, δηλώνει πως ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, αντικρούοντας το νομοσχέδιο. Μιλάτε λοιπόν για νέες διαδικασίες και οργανισμούς, όταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το υπάρχον σύστημα στο Ηράκλειο χωρίς τελέχωση, έχει εξετάσει κάτι περισσότερο από 100 φακέλους από σύνολο περίπου 3.000. Η ίδια ευχαρίστησε το πυροσβεστικό σώμα που με αυταπάρνηση συνεχίζει να ρίχνεται στις μάχες με τις φλόγες ανά την Ελλάδα, δουλεύοντας τα πεδία επί συνεχή 24 ώρα με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω πριν ξεκινήσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, την ελάχιστη τιμητική λέξη που οφείλουμε στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί οι μέρες που διανύουμε είναι ακατόρθωτα δύσκολες. Χωρίς αυτούς και την αυταπάρνησή τους, οι καταστροφές θα ήταν άλλου επίπεδου, στη χλωρίδα και στην πανίδα, στην περιουσία αλλά και στην ανθρώπινη ζωή.